Η ερώτησή μας σήμερα, κύριε Υπουργέ, αφορά στις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών. Καθώς στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπάρχουν εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που ενώ ολοκλήρωσαν τις πρακτικές τους ασκήσεις, είναι απλήρωτοι για μήνες, ακόμα και για χρόνια. Μόλις πριν ένα μήνα πληρώθηκαν όσοι έκαναν πρακτική πρόπερση, το 2020, δηλαδή 20, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ενώ όσοι έκαναν πρακτική την επόμενη χρονιά, το 2021-2022, αλλά και τη φετινή, 2022-2023, παραμένουν ακόμα απλήρωτοι. Άρα, το συμπέρασμα που βγαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι μόνο ως πρόκληση, για να μην πω κοροϊδία, ηχούν ακόμα κάποιες δηλώσεις της κυβέρνησής σας πριν από κάποιους μήνες, διαστόματος της Υπουργού Παιδείας μάλιστα, περί του τέλους των απλήρωτων πρακτικών. Και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα των πρακτικών ασκήσεων εξακολουθεί να είναι τεράστιο. Όμως, κύριε Υπουργέ, οι φοιτητές δεν γίνεται να δουλεύουν δωρεάν. Και ούτε μπορούν να περιμένουν πότε θα περισσέψει κάτι από τα δισεκατομμύρια των διάφορων πακέτων που δίνονται στα πανεπιστήμια για συμπράξεις αυτών με επιχειρήσεις προκειμένου να πληρωθούν. Και βέβαια σε συνθήκες ζωής όπου το κόστος και της ζωής αλλά και των σπουδών είναι στα ύψη, η κυβέρνηση θεωρούμε ότι δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις ανάγκες τους και να κρατά σε αναμονή εκατοντάδες φοιτητές προκειμένου να πληρωθούν για τα δεδουλευμένα προηγούμενων μηνών και ετών. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή σας ώστε πρώτον να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα όλων των φοιτητών στις πρακτικές ασκήσεις, επιμένω στη λέξη άμεσα, οι πληρωμές των πρακτικών από εδώ και πέρα να γίνονται επιτέλους σε μηνιαία βάση και όχι να περιμένουν μήνες τα παιδιά, και βεβαίως οι πρακτικές, αυτό θα το συζητήσουμε όμως και στη συνέχεια, να πραγματοποιούνται ενταγμένες στα προγράμματα σπουδών με ευθύνη του Πανεπιστημίου και να εξασφαλιστεί βεβαίως ότι θα γίνονται με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Δικαιωμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος. Κ. Συρίγο, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτό που αναφέρατε για την αναφορά της κυρίας Κεραμέως για το θέμα των πρακτικών ασκήσεων και της πληρωμής τους και των ασφαλιστικών εισφορών. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι με το άρθρο 69 του νόμου 4957 του 2022 καθορίστηκε ένα εντελώς νέο πλαίσιο για την πρακτική άσκηση φοιτητών. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 69 ορίζεται ότι στις πολλές περιπτώσεις, δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, κύριε συνάδελφε, σπουδών πρώτου και δευτέρου κύκλου, όπου προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής ασκήσεως φοιτητών ως υποχρεωτική ή ως προαιρετική, ορίζονται οι λεπτομέρειες του άρθρου 69. Ειδικότερα, στην παράγραφο 6, ορίζεται ότι οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΟΠΗ, μέσω του ΙΕΦΚΑ. Και διευκρινίζει ότι αφορά μόνο στον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά το φορέα υποδοχής. Ως προς το ύψος μηνιαίας αποζημιώσεως, στο άρθρο 7, έχουμε διεξαγωγή πρακτικής ασκήσεως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα με το 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η άσκηση είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, και ανάλογα με τη μείωση του αριθμού των ωρών υπάρχει αναλογική μείωση αυτού του ποσού. Τώρα, αυτά μπορούν να βαρύνουν είτε τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ίδιους ιδιωτικούς πόρους, είτε τους ΕΛΚΕ. Ειδικά για τους φοιτητές που διεξάγουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών σε σχολικές μονάδες, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το κόστος αποζημίωσης καθορίζεται από το κράτος με μια κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή με το νόμο 4957 το νομικό πλαίσιο που καθορίζει ρητός πώς γίνεται η πληρωμή και η ασφάλιση, η υποχρεωτική ασφάλιση και η υποχρεωτική πληρωμή
όλων όσων κάνουν πρακτική άσκηση. Αυτό δεν υπήρχε ως τώρα. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με αυτό το οποίο ρωτήσατε, διότι εγώ έχω εντελώς διαφορετική εικόνα τόσο για τα προγράμματα των ΕΛΚΕ που χρηματοδοτούνται από τα πανεπιστήμια, όσο και για τα προγράμματα των ΕΣΠΑ. Οπότε, αν θέλετε να είστε πιο συγκεκριμένος για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν μπορείτε να το πείτε, διότι τα προγράμματα αυτά τα τρέχουν τα ίδια τα πανεπιστήμια, να εντοπίσουμε που υπάρχει πρόβλημα. Κυρία Δελή, για 3 λεπτά. Ο Υπουργός στην πρωτολογία του απάντησε ότι υπάρχει το θεσμικό, το νομικό πλαίσιο εδώ και 1 χρόνο περίπου. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόζεται. Γιατί παραμένουν απλήρωτοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φοιτητές, που δεν είναι εκατοντάδες, είπατε ότι είναι χιλιάδες, ακόμα χειρότερα δηλαδή. Χιλιάδες, ναι. Πρακτικοί που είναι απλήρωτοι. Είναι πάρα πολλοί οι απλήρωτοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τους πετρήσουμε τώρα έναν-έναν. Είναι πάρα πολλοί οι απλήρωτοι φοιτητές που κάνουν πρακτικές ασκήσεις. Παρά το ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, όπως είπατε, το οποίο το είχαμε πει τότε και στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, δεν εξασφαλίζει πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Καλύπτει μερικώς τα ζητήματα αυτά με τις πρόνοιες που υπάρχουν. Το συμπέρασμα που βγαίνει, κύριε Υπουργέ, και από την απάντησή σας, γιατί δεν άκουσα κάτι για την άμεση πληρωμή αυτών των φοιτητών, ότι θα κάνει κάτι το Υπουργείο σας, κάτι η κυβέρνηση τέλος πάντων, εκτός και αν το κρατάτε για τη δευτερολογία σας. Μακάρι, το εύχομαι. Το ζήτημα είναι ότι οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν πάρει ουσιαστικά κανένα μέτρο ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με την επιστήμη την οποία σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση βγάζουν τη λάντζα της εργασίας εκεί που καλούνται να κάνουν πρακτική άσκηση. Να πω ορισμένα παραδείγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω. Στις σχολές, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του ΠΑΔΑ, υπάρχει ένα πρόβλημα με την πρακτική άσκηση, γιατί έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία για την πρακτική. Είναι μειωμένες. Στη Μιευτική, για παράδειγμα, πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές και οι φοιτητρίες 40 τοκετούς στην πρακτική τους. Και για να τους συμπληρώσουν, πολλές κοπέλες αναγκάζονται να κάνουν παράταση, να πάρουν παράταση και φτάνουν να κάνουν πρακτική μέχρι και για 8 μήνες για να συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός. Γιατί στα κρατικά μαιευτήρια, στα δημόσια νοσοκομεία αυτά, στο Έλενα κτλ., δεν γίνονται τόσοι πολλοί τοκετοί. Άρα και όλο αυτό χωρίς να πληρώνονται για μήνες και βέβαια χωρίς να μπορούν να κάνουν και κάποια άλλη δουλειά για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Ή ένα άλλο παράδειγμα, το κράτος από τη μια θεσπίζει πρακτική άσκηση για την απόκτηση της επάρκειας, της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, οπωσδήποτε, γιατί καίει χιλιάδες ανθρώπους. Και από την άλλη, ενώ ζητάει την απόκτηση της επάρκειας, δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθμό θέσεων, ειδικά για μαθήματα όπως είναι η χημεία, τα οικονομικά, η γεωλογία, η γεωγραφία, που έχουν λίγες ώρες στο σχολικό πρόγραμμα. Ή όπως πέρυσι, πρόπερσι μάλλον, που αυξήσατε απαράδεκτα και ευνηδιαστικά τις ώρες της πρακτικής άσκησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από 200 σε 500 ώρες, παρακαλώ. Είχαμε κάνει και σχετική ερώτηση τότε ως ΚΚΕ, η οποία παραμένει ακόμα αναπάντητη. Ή οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο πάλι Δυτικής Αττικής, να κάνουν πρακτική άσκηση όχι επιπληρωμή και με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως πρέπει, αυτά ισχύουν τώρα, αλλά να προσφέρουν εργασία δωρεάν, επειδή λέει, προσέξτε, επειδή η πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται ως μάθημα. Δεν είναι πρακτική, είναι μάθημα με τον τίτλο «Πρακτική εργαστηριακή άσκηση εποπτεία 1 και 2». Και δεν είναι καθόλου υπερβολή, κύριε Υπουργέ, να υποθεί εδώ, και νομίζω το γνωρίζετε, μιας και είστε σε αυτόν τον χώρο των πανεπιστημίων, ότι εξαιτίας των προβλημάτων της πρακτικής άσκησης, των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων, χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται πολλές φορές σε αναμονή για πολλούς μήνες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το συμπέρασμα από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι υποβαθμίζεται συστηματικά, είναι μια πολιτική η οποία βεβαίως υποβαθμίζει συστηματικά σε αυτό το πλαίσιο διαχωρισμού θεωρίας και εφαρμογής το συνολικότερο περιεχόμενο των σπουδών,
Και η πρακτική μετατρέπεται σε μία μέθοδο, σε ένα εργαλείο για να τροφοδοτείται η αγορά με ειδικευόμενους φθηνούς εργαζόμενους, οι οποίοι αφού λάβουν κάποιες βασικές γνώσεις στο πανεπιστήμιο, τα υπόλοιπα θα τα μαθαίνουν στη δουλειά. Το work-based learning, όπως λέγεται, ώστε να τους διαμορφώνει και ο εργοδότης εκεί όπως θέλει για την αντιστοιχεία και δεξιοτήτων, όπως είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι, οι πρακτικές φεύγουν από τα προγράμματα σπουδών, περιορίζονται χρονικά και μετατρέπονται σε απλήρωτη εργασία για τους επιχειρηματίες. Και εδώ ο φοιτητής που κάνει πρακτική, στις περισσότερες περιπτώσεις αντιλαμβάνεται ότι είναι κυριολεκτικά μόνος του. Γιατί ούτε το κράτος, ούτε τα πανεπιστήμια δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τους όρους, τους επιστημονικούς όρους κάτω από τους οποίους θα έπρεπε να διεξάγεται η πρακτική του άσκηση. Αυτό που λέμε εμείς, και να κλείσω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, είναι ότι η πρακτική άσκηση, η οποία βεβαίως και είναι απαραίτητη, αλίμονο, πρέπει να γίνεται όπως επιβάλλουν οι σύγχρονοι όροι της εκπαίδευσης, αλλά και η ίδια η επιστήμη. Να εντάσσεται αρμονικά στο πρόγραμμα σπουδών. Αρμονικά. Να συνοδεύει τη θεωρητική εκπαίδευση με συγκεκριμένη μέθοδο και κλιμάκωση. Και αυτό, η πρακτική άσκηση του φοιτητή, να επιβλέπεται από το πανεπιστημιακό του τμήμα. Έτσι μονάχα η πρακτική θα αποτελεί οργανικό μέρος της εκπαίδευσής του και όχι κάτι άλλο, μια απλήρωτη δουλειά στο τέλος. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι το κράτος και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη, τη συνολική ευθύνη, την πλήρη ευθύνη και την εποπτεία για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και την πληρωμή βεβαίως των πρακτικάριων φοιτητών, όπως λέγονται, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και βεβαίως ελπίζω να πείτε κάτι, ότι θα κάνετε κάτι ως κυβέρνηση για να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία είναι διότι εδώ έχουμε 2 πράγματα. Έχουμε τους ΕΛΚΕ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, και έχουμε και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Και αρμόδιοι για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες είναι τα πανεπιστήμια, αποκλειστικώς τα πανεπιστήμια. Εκείνο για το οποίο εμείς μπορούμε να ελεγχθούμε αυτή τη στιγμή είναι κατά πόσον το Υπουργείο Παιδείας έχει καταβάλει τα συγκεκριμένα ποσά και τι απορροφητικότητα υπάρχει. Λοιπόν, ξεκινώ για την περίοδο 2020-2021-2022. Εδώ θα αναφερθώ στις χρηματοδοτήσεις των ΕΛΚΕ στα ΕΗ. Και διότι είπαμε τα ΕΗ είναι αρμόδια. Και καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής έναν πλήρη κατάλογο στον οποίο φαίνεται ότι ευχαριστώ πολύ, μεταξύ 2020-2022 έχει καταβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας το συνολικό ποσό των 40 εκατομμύριων ευρώ για το 2022. Για το έτος 2023 δεν έχουν διαβεβαστεί ακόμη οι βεβαιώσεις υποβολής των σχετικών στοιχείων, το οποίο είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση. Τώρα, έρχομαι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχει προβλέψει ως τώρα να δαπανηθούν για την πρακτική άσκηση 90 εκατομμύρια ευρώ. Έως σήμερα έχουν δαπανηθεί 83 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων τρέχει. Ο λόγος που ζήτησα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι για να μπορούμε να εντοπίσουμε αν σε κάποιο πανεπιστήμιο υπάρχει μια καθυστέρηση και να διερευνήσουμε τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Διότι σε γενικές γραμμές, έχοντας δώσει 40 εκατομμύρια για τους ΕΛΚΕ, καλύπτοντας πλήρως την περίοδο 2022, θα δείτε τα στοιχεία σας τα έχω αναπρόγραμμα και αναπανεπιστήμιο πλήρως. Είναι 39.970.000, αν δεν κάνω λάθος. Και έχοντας ως τώρα δαπανίσει 83 από τα 90 εκατομμύρια για το ΕΣΠΑ, δεν εντοπίζω εγώ κάποιο πρόβλημα. Για το 23, όπως σας είπα, δεν έχουν διαβαστεί ακόμη οι βεβαιώσεις υποβολής, που είναι η προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.